επέστρεψαν και τα reality. Σας έχουν προσεγγίσει για τη Φάρμα ή για το Survivor? Γιατί βλέπω ότι είστε σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Εμένα προτάσεις μου γίνονται για διάφορα. Θα μπορούσα να τα δω αν δεν είχα τίποτα. Και να πω, για να το δοκιμάσουμε. Εάν ήσασταν ελεύθερος και γινόταν μια πρόταση για τον Bachelor, θα δεχόσασταν να γίνεται ο Bachelor? Επειδή η τηλεόραση μέσα της εμπεριέχει και τη ματαιοδοξία, το να πουλήσεις, θεωρώ ότι το θέμα σχέσης είναι κάτι πολύ ιερό. Όπως δεν θα βάζα τα μωρά σε διαγωνισμό, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κάμερες. Μια σχέση τόσο δυνατή και με τέτοια μεγάλη εξέλιξη στο πέρασμα του χρόνου, μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα παιδί? Θέλω πάρα πολύ να κάνω παιδί με τη Σοφία. Και ελπίζω ο Θεός να μας ευλογήσει και να έρθει σύντομα. Όσες φορές σας έχω συναντήσει, πάντα μου κάνει εντύπωση ότι έχετε τα καμποσύνια στο χέρι σας περασμένα συνέχεια. Και προσωπικά σας έχω συναντήσει πολλές φορές το Άγιο Όρος σε κάποιες μονές. Έχω δει πάρα πολλά θαύματα στη ζωή μου. Και καθημερινά, κάνοντας μια προσευχή, πηγαίνοντας σε κάποιους τόπους οι οποίοι ενεργειακά ζουν μέσα εκεί κάποιοι άνθρωποι με πολύ ισχυρή δονητική ενέργεια και κατάσταση που θεραπεύουν τους άλλους γύρω τους. Ένα είναι της μάνας μου, το φορούσε και το φοράω. Ένα άλλο είναι του γιού μου. Ένα άλλο είναι κάποιου γέροντα που μου το έδωσε μια συγκεκριμένη στιγμή να ξεπεράσω ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα πού φύγει η μάνα μου? Έφυγε 11 Νοεμβρίου. Και τη σκέφτομαι σαν να είναι ζωντανή και ότι έχει πάει στο φως, γιατί προσεύχομαι πολύ για αυτήν. Ήταν άρρωστη τα τελευταία 4 χρόνια και πλέον δεν μπορούσε να βγάλει καν τη μάσκα οξυγόνου. Ήταν επώδυνο με τον κορονοϊό να μην μπορούμε να την επισκεφτόμαστε και ζούσε μόνη της και έβλεπε εμένα μέσα από την τηλεόραση.